Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πάνελ του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Σήμερα εδώ θα μιλήσουμε για τα επόμενα 40 λεπτά για το θέμα της στέγασης. Τα τελευταία χρόνια, όπως πιθανότατα ξέρετε όλες και όλοι, το κόστος της στέγασης σε πολλές χώρες του κόσμου έχει αυξηθεί ραγδαία, πολύ γρηγορότερα από ό,τι τα εισοδήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Σε πολλές κοινωνίες, κυρίως νέοι, αλλά όχι μόνο, δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη. Σύμφωνα με τη Eurostat, και στη δική μας χώρα το πρόβλημα είναι αρκετά έντονο, τα ελληνικά νοικοκυριά που δεν ιδιωτικοκατοικούν πληρώνουν για τη στέγαση το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου το 37% του οικογενειακού εισοδήματος. Οπότε αυτό είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα εδώ. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το γιατί συμβαίνει αυτό και ποιες μπορεί να είναι πιθανές λύσεις για τη δική μας χώρα, τι κάνουν άλλες χώρες και όλα αυτά. Γι' αυτό το θέμα η διαNEOsis πρόσφατα έκανε μία μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα, εκτενέστατη, μπορεί να την έχετε διαβάσει, η οποία αναδεικνύει το πρόβλημα, λέει, τις βασικές παραμέτρους του προβλήματος και μας δείχνει και πώς το έχουν αντιμετωπίσει κάποιες άλλες χώρες. Είναι εδώ μαζί μας ο Ηλίας Νικολαίδης, ο senior editor της διαNEOsis, που θα μας μιλήσει για την έρευνα. Και έχουμε μαζί μας, για να σχολιάσουν το θέμα από τη δική τους οπτική γωνία, τον Γαβρίλη Σακελλαρίδη, που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή ΕΤΕΡΟΝ. Έχει κάνει το ΕΤΕΡΟΝ έρευνες, μια σειρά από έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και θα μας πει για τα ευρήματά τους. Ο Θωμάς Μαλούτας, που είναι ομότιμος καθηγητής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και έχει ασχοληθεί με το θέμα και της στέγασης εκτενώς. Η Βασιλική Πουλά, που είναι νομικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο LSE και έχει δουλέψει σε θέματα στέγασης και αστικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας δώσει και την ευρωπαϊκή διάσταση. Και ο Νίκος Τριανταφυλόπουλος, επίκουρος καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του Advisory Board της διαNEOsis, που επίσης έχει βαθιά εμπειρία και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα και από την ερευνητική πλευρά, αναζητώντας και αναλύοντας λύσεις για το θέμα. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα βασικά, να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η έκτασή του, ποιες είναι οι βασικές πτυχές του. Και γι' αυτό θα ζητήσω από τον Ηλία Νικολαίδη να μας πει τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε. Κύριε Νικολαίδη. Τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε, όπως είπες και εσύ, Θοδωρή, που είχες και μια έτσι, καταλυτική έτσι, συμμετοχή στην έρευνα. Τη διάβασα αναλυτικά. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική από ό,τι είναι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι να φανούν οι διαστάσεις του προβλήματος μέσα από τα πράγματα που είναι διαφορετικά στην Ελλάδα από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Γιατί πράγματι βρισκόμαστε σε μια εποχή που το πρόβλημα αυξάνει παντού, αλλά το πρόβλημα δεν αυξάνει ομοιόμορφα, αυξάνει αλλού διαφορετικά. Το πρώτο που φαίνεται κοιτώντας άλλες χώρες, κοιτώντας έξω από την Ελλάδα, είναι η απουσία στεγαστικής πολιτικής στην Ελλάδα. Οι ελληνικές πόλεις χτίστηκαν με διαφορετικό τρόπο από τις ευρωπαϊκές και κεντροευρωπαϊκές πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι χτίστηκαν κάπως από μόνες τους. Η βιομηχανία, η ισχυρή, πολύ ισχυρή βιομηχανία με τον τρόπο που υπήρχε στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Οπότε δεν μπορούσε να ζητήσει από το κράτος ή και η ίδια να χρηματοδοτήσει κατοικίες και πολιτικές ώστε οι άνθρωποι να ζουν χαρούμενοι κοντά στις δουλειές τους, γιατί δεν υπήρχε ποτέ τεράστια έλλειψη προσωπικού. Η απουσία αυτή, ωστόσο, δεν ήταν πλήρης. Μέχρι το 2012 υπήρχε ένας οργανισμός μέσα στο ελληνικό κράτος, ένας ΜΙΣ, ας πούμε, ο ΕΚ, ο οποίος λειτουργούσε και έτρεχε στεγαστικά προγράμματα για εργαζόμενους, για μισθωτούς εργαζόμενους, μαζικά, αρκετά μαζικά. Έδινε δάνεια, έκτιζε κατοικίες, έδινε επιδόματα ενοικίου κτλ. Ο οργανισμός αυτός καταργήθηκε. Οπότε η σημερινή κατάσταση έχει και αυτό το στοιχείο μέσα. Φυσικά δεν σχετίζεται μόνο με την απουσία στεγαστικής πολιτικής. Τα εισοδήματα μειώθηκαν την προηγούμενη δεκαετία, περίπου 40% από το 2008 μέχρι το 2014. Έκτοτε έχει ανακτηθεί λίγο χαμένο έδαφος, αλλά όχι ολόκληρο. Ο τουρισμός την ίδια ώρα που είχαμε την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας αυξανόταν και ζούσαμε ένα τουριστικό boom, οπότε αυτό δημιούργησε έξτρα ζήτηση για κίνητα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Είχαμε εισαγόμενη ζήτηση γιατί τα κίνητα, οι τιμές των ακινήτων λόγω της κρίσης έμεναν χαμηλά, οπότε μοιραία αυτό έφερε ζήτηση από το εξωτερικό. Και τώρα τελευταία έχουμε και τον πληθωρισμό, ο οποίος ας πούμε είναι κάτι που εξίσου δεν βοηθάει. Οπότε είδαμε αύξηση τιμών.
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος την τοποθετούν γύρω στο 10% συνολικά για όλες τις κατοικίες, για τις νεότερες κατοικίες ακόμα περισσότερο, γύρω στο 13% και, για το 2022 και η τάση αυτή έχει αρχίσει πολλά χρόνια πριν και αύξηση των ενοικίων, δεν έχουμε πολύ καλά στοιχεία εδώ πέρα, αλλά όλα τα έτσι πιο εμπειρικά στοιχεία που έχουμε συγκλίνουν σε αυτό, ότι τα ενοίκια είναι πάρα πολύ μεγάλα και όπως είπες και εσύ και η Eurostat τοποθετεί το πρόβλημα στο 37% του εισοδήματος, το οποίο πάει στο κόστος στέγασης, το οποίο κυρίως είναι προσανατολισμένο στο ενίκιο. Θα ακούσουμε κάποιες πτυχές του προβλήματος καθ' αυτού. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Στην έρευνα είδαμε όμως ότι κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες μπορεί να μην αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τόσο ισχυρά, τόσο μεγάλο, με τόσο μεγάλη βαρύτητα, ωστόσο έχουν αναπτύξει πολιτικές για να προλάβουν και τη χειροτέπιση του προβλήματος. Να πούμε δύο παραδείγματα από τέτοιες χώρες και τι έχουν κάνει, τι είδους πολιτικές ακολουθούν για να το αντιμετωπίσουν. Βεβαίως. Να πούμε ότι αυτές οι πολιτικές δεν ήρθαν τώρα τα τελευταία χρόνια. Η Αυστρία, ας πούμε, η οποία είναι μια χώρα που θεωρείται πρότυπο στη στεγαστική της πολιτική, έχει περίπου 2 αιώνες παράδοση στη στεγαστική πολιτική. Μία στις 5 κατοικίες στην Αυστρία είναι νοικιαζόμενη κοινωνική κατοικία. Είναι ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο και κάπως εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά έτσι φανερώνει και το πόσο παρεμβατικό μπορεί να γίνει το κράτος. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για μια τεράστια παράλληλη αγορά, έτσι, η οποία προφανώς συγκρατεί και τις τιμές της ελεύθερης αγοράς του ενοικίου. Η Γαλλία έχει επίσης ένα πολύ μεγάλο στόκ, έτσι, ένα πολύ μεγάλο απόθεμα κοινωνικών κατοικιών, το οποίο μάλιστα αυξάνει και την τελευταία δεκαετία το αύξησε και έκτισε πολύ περισσότερες. Το 40% αν δεν κάνω λάθος, χτίστηκε την τελευταία 20ετία. Ή τέλος πάντων αποκτήθηκε, γιατί δεν χτίστηκαν ακριβώς. Πολλά αξιοποιήθηκαν και ένα κτίριο, αξιοποιήθηκαν μικρότερα κτίρια στα κέντρα των πόλεων, γιατί υπάρχουν και οι προβληματισμοί της κλιματικής αλλαγής και του κτηριακού υποθέματος και των πόλεων που δεν μπορούν να μεγαλώσουν πολύ περισσότερο. Επίσης, έχει ένα πολύ σημαντικό επίδομα ενοικίου, το οποίο καλύπτει από το 1 τρίτο έως και το μισό του ενοικίου για κάποιες κατηγορίες νοικοκυριών. Δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ έτσι παρεμβατικό. Υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Ισπανία, οι οποίες δεν ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα, αλλά ωστόσο έχουν και αυτές κάποιους θεσμούς. Ας πούμε, η Ισπανία αντέδρασε πολύ πιο γρήγορα από την Ελλάδα, με την έννοια ότι αν δει κάποιος τους αριθμούς της Ισπανίας, δεν είναι σε τόσο δεινή κατάσταση όσο η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, έτρεξε προγράμματα, ενέταξε στο Ταμείο Ανάκαμψης σχέδια για κατοικίες και νομίζω θέσπισε τελευταία και ένα επίδομα ενοικίου, το οποίο δεν είχε ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Οπότε πήραμε μια πρώτη εικόνα. Λύσεις υπάρχουν σε άλλες χώρες. Το κατά πόσο μπορούν να αντιγραφούν ή να μεταφραστούν και στην ελληνική πραγματικότητα είναι ένα ερώτημα. Θα ήθελα να μιλήσουμε όμως λίγο παραπάνω για το πρόβλημα καθ' αυτό. Κύριε Σακλαρίδη, στο ETERON κάνατε μια σειρά από έρευνες που αποτυπώνουν το πρόβλημα. Δώσατε λίγο περισσότερο έμφαση περισσότερο στο ενίκιο, στην αγορά του ενοικίου. Πείτε μας δύο λόγια για το τι συμπεράσματα βγάλατε από εκεί. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι και μεγάλη μας χαρά και είναι και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που πρέπει να το συζητάμε. Να σας πω κάποια βασικά ευρήματα. Εμείς κάναμε μια ποσοτική έρευνα, η οποία είχε ένα δείγμα 1.000 ατόμων, μόνο ενοικιαστές και ενοικιάστριες, που είναι δύσκολο να το βρεις αυτό το κομμάτι μέσα στον πληθυσμό συνολικά. Τα αποτελέσματα στην ουσία επιβεβαίωσαν τη διαίσθησή μας, γιατί κατά ψέματα όλοι έχουμε μια διαίσθηση. Το συζητάμε στις παρέες, στα οικογενειακά σπίτια, τι κάνουμε, πώς θα βρούμε σπίτι, πώς τα ενοίκια ανεβαίνουν, δυσκολευόμαστε να βρούμε καλό σπίτι. Συζητήσεις για αγορές σπιτιών είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και έχω την αίσθηση ότι την απασχολεί και περισσότερο. Αυτό επιβεβαιώθηκε προφανώς και μέσα από την έρευνα και υπάρχουν κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι υπάρχει περίπου ένα 47,8% αυτών που απαντήσανε στην έρευνα, που απαντάνε ότι δυσκολεύονται ή αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιό τους. Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως αντιλαμβανόμαστε. Ταυτόχρονα υπάρχουν άλλα στοιχεία, ότι 42,3% έχει δει αυξήσεις στο ενοίκιο την τελευταία διετία, 77% ότι αφού πληρώσει τα έξοδα του σπιτιού, τα βγάζει πέρα ίσα-ίσα ή χρειάζεται να δανείζεται ή να κάνει περικοπές. Είναι νούμερα τα οποία στην ουσία αποτυπώνουν μια κατάσταση, η οποία ενδεχομένως, και επειδή αυτή η έρευνα έγινε το καλοκαίρι του 2022,
Όσο περνάει ο καιρός και με τον πληθωρισμό και την κρίση του κόστους ζωής, έρχονται και επικάθονται σωρευτικά. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι έρχονται και επικάθονται σωρευτικά σε μια κατάσταση τέτοια. Το ζήτημα του ενοικίου ειδικά, αν δούμε αυτό το κομμάτι της στέγασης, έχει και κάποια έτσι διομορφίες σε σχέση με τις δημόσιες πολιτικές που μπορεί να ακολουθηθούν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα, επειδή υπάρχουν πολύ αντικρουόμενα συμφέροντα. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα όταν συζητάμε για τα ενοίκια, δηλαδή από τη μία υπάρχουν οι ιδιοκτήτες, από την άλλη υπάρχουν οι ενοικιαστές, είναι δύσκολο να ισορροπηθούν. Επομένως, χρειάζονται πολιτικές οι οποίες να δίνουν κίνητρα στους μεν και να δίνουν προστασία στους δε, με έναν τρόπο ο οποίος και δεν θα στρεβλώνει την αγορά, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι κίνδυνοι, όταν υπάρχει δημόσια πολιτική προφανώς, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αφήνει να υπάρχει και μια αλόγιστη κατάχρηση της όλης κατάστασης. Όπως υπόθηκε και πριν πολύ σωστά και από τον Ηλία, αλλά φαίνεται και μέσα, ας πούμε, και από τη δουλειά που έχετε κάνει κι εσείς, αυτό που είναι ένας διαφοροποιητικός παράγοντας τα τελευταία χρόνια, πέραν των μακροοικονομικών, αν μπορούμε να πούμε, επιπτώσεων που έχουν να κάνουν με το διαθέσιμο εισόδημα, τα προφανή, τέλος πάντων, που όλοι τα αντιλαμβανόμαστε και τα έχουμε βιώσει τα τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αγορές, αλλαγές στην αγορά κατοικίας, μεταβολές στην πραγματικότητα, οι οποίες έχουν αλλάξει και τους όρους του παιχνιδιού. Χαρακτηριστική, το ανέφερε και πριν ο Ηλίας, υπάρχει μια εισρωή ξένων επενδύσεων όσον αφορά τα κίνητα, το real estate. Θα μου πείτε, είναι πρόβλημα αυτό? Είναι πρόβλημα να έρχονται επενδύσεις? Εκεί ανοίγει μια κουβέντα. Προφανώς δεν είναι πρόβλημα από πλευράς ισοζυγίου πληρωμών της χώρας, ενίσχυσης του κατασκευαστικού τομέα και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι να δούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των επενδύσεων. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, το πώς εκφράζεται αυτό το πρόβλημα, πώς αποτυπώνεται στην πράξη. Έρχονται οι ξένοι, επενδύουν και αγοράζουν ακίνητα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν προσβάσιμες κατοικίες και γίνονται κάτι άλλο. Γίνονται κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ που το λέω, τονίζεις αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε γίνονται επενδύσεις για Airbnb, και ανοίγει ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, πώς διαχειριζόμαστε το Airbnb. Κανείς δεν μιλάει προφανώς για απαγόρευση, αλλά όπως υπόθηκε και πριν και από τον Ηλία, στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης υπάρχουν σοβαρές ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά του Airbnb. Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, σε όλες τις πόλεις υπάρχει μία ρύθμιση για να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που υπάρχουν στις γειτονιές. Ταυτόχρονα, Golden Visa. Golden Visa. Επίσης πολύ σημαντικό. Είναι ένα σχήμα που το έχει υιοθετήσει κυρίως οι χώρες του Νότου της Ευρώπης, ενώ μέσα στο πλαίσιο και των προβλημάτων των χρηματοοικονομικών που είχαν την προηγούμενη δεκαετία. Υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών να κατεβάζουν τα κατόφλια και να έρχονται κάτοικοι τρίτων χωρών στην πραγματικότητα και να παίρνουν άδεια διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 3 χρόνια. Αυτό αντίστοιχα δημιουργεί τα ίδια προβλήματα. Μάλιστα. Οπότε πήραμε μια εικόνα πώς αποτυπώνεται το πρόβλημα στην πράξη και ποιοι είναι οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Απολύσεις, τι? Εγώ καταρχήν υπόθηκε πολύ σωστά και από τον Ηλία πριν, πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρα δημόσια πολιτική. Πρέπει να οργανωθεί, να υπάρχει ένα αποτυπωμένο σχέδιο δημόσιας πολιτικής που να ασχοληθούμε με την κατοικία. Δεν υπάρχει για ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους στην Ελλάδα. Ήταν ιδιωτικό θέμα η στέγαση. Το γνωρίζουμε πώς έχει διαμορφωθεί η κουλτούρα της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα. Ποιοι πρέπει να είναι αυτοί οι άξονες? Πρώτα απ' όλα, να δοθούν κίνητρα για τα διάθετα σπίτια. Είναι πάρα πολλά τα διάθετα σπίτια, τα κλειστά σπίτια στην Ελλάδα που δεν αξιοποιούνται, δεν χρησιμοποιούνται. Για διαφορετικούς λόγους. Πρέπει να είναι κίνητρα που να είναι είτε φορολογικά, είτε κίνητρα που να έχουν και τη μορφή άλλου τύπου ενδεχομένως επιδοτήσεων, διαφορετικοί χειρισμοί, κίνητρα. Μάλιστα. Για τα διάθετα σπίτια. Ρύθμιση στην αγορά του Airbnb, ρύθμιση στην Golden Visa. Κατά την άποψή μου, αυτό φτιάχνει ένα τρίπτυχο. Δεν είναι προφανώς σε καμία περίπτωση ένα συνολικό σχέδιο, αλλά θα ήταν τρεις κύριοι άξονες που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ως αφετηρία για λύσεις, και θα μιλήσουμε περισσότερο και για λύσεις στη συνέχεια. Πριν ανάφερε ο Ηλίας ότι η Αυστρία έχει 200 χρόνια παράδοση αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Θα ήθελα, κύριε Μαλούτα, να μας δώσετε μία εικόνα για της ιστορικότητας του φαινομένου, όπως αποτυπώνεται στον ελλαδικό χώρο. Γιατί ήταν καλή πάσα, ο Γαβρίλη τώρα το ανέφερε.
θέμα της ιδιοκατοίκησης, η κουλτούρα της ιδιοκατοίκησης, όλα αυτά έχουν επηρεάσει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Ναι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και μετά να συνεχίσω λίγο στο μοτίβο που ξεκίνησαν οι προηγούμενοι ομιλητές και να έρθω λίγο πολύ σε αυτό που με ρωτάς. Γιατί σε τελική ανάλυση, ανατρέχοντας το παρελθόν της δικιάς μας πραγματικότητας, γιατί βρισκόμαστε πρωταθλητές σε αυτή την επιβάρυνση των στεγαστικών δαπανών στα νοικοκυριά. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα της απουσίας στεγαστικών πολιτικών προνοιακού χαρακτήρα, όπως στην Αυστρία που είναι ειδική περίπτωση, αλλά και στη Γαλλία και αλλού, στις οποίες μπορεί να υπήρξε μια συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας, αλλά δεν υπήρξε μία εξαφάνιση αυτών των πολιτικών. Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά αποθέματα κατοικίας που λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τον καθαρά εμπορευματικό χαρακτήρα. Ένα δεύτερο στοιχείο προφανώς είναι η κρίση, η καθήλωση των εισοδημάτων, η άνοδος του τουρισμού και η εξωγενής αύξηση της ζήτησης που υπόθηκαν ήδη. Ένα τρίτο όμως είναι ότι στην δικιά μας πραγματικότητα υπήρχαν συμπεριληπτικές πολιτικές στεγαστικού χαρακτήρα, όπως η αυτοστέγαση των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών ή η αντιπαροχή που κράτησε και λίγο παραπάνω, οι οποίες όμως είχαν ημερομηνία λήξης. Και είχαν και την οικογενειακή αλληλεγγύη ως συστατικό κομμάτι, η οποία επίσης κάποια στιγμή άρχισε να μην έχει τους απαραίτητους πόρους για να βγάζει τα αποτελέσματα που έβγαζε στο παρελθόν. Οπότε όλα αυτά μαζί, η απουσία φορέων, τεχνογνωσίας, πόρων στεγαστικής πολιτικής, η κρίση, κάτι άλλο που ξεχνάω αυτή τη στιγμή που είπα εντωμεταξύ, όλα αυτά μαζί δημιούργησαν αυτό το κενό που μας έχουν οθήσει στην θέση του πρωταθλητή στις... Έτσι όπως μας το λέτε, υποθέτει κανένας ότι δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Είναι πολιτισμική, είναι βαθιή ιστορική λόγη για τους οποίους φτάσαμε μέχρι εδώ. Και το ερώτημα είναι ότι εφόσον το πρόβλημα είναι, δράζεται σε τόσο βαθιές ρίζες, πώς περνάμε στις λύσεις. Άλλες χώρες που είχαν όντως τέτοια πολιτισμικά θέματα, πώς προχώρησαν στην αναμόρφωση του συστήματος. Πριν απαντήσω, θα έλεγα ότι δεν είναι πολιτισμικό. Δηλαδή, δευτερευόντως γίνεται και πολιτισμικό, αλλά είναι πρακτικές καθημερινές, οι οποίες γίνονται πολιτισμικές πρακτικές. Δηλαδή, γίνονται κουλτούρα, αλλά δεν ξεκινάνε από την κουλτούρα. Τώρα, όσον αφορά τις λύσεις, θα έλεγα ότι στις κοινωνίες που ζούμε, οι λύσεις που μπορούμε να φανταστούμε είναι ρυθμίσεις της αγοράς. Ρυθμίσεις της αγοράς πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Το πρώτο είναι να είναι συνολικές. Δεν μπορούν να είναι αποσπασματικές. Δηλαδή, επιδόματα ενοικίου, επιδόματα δανείων κτλ. Αναιρούνται πάρα πολύ γρήγορα από την αγορά και μεταφράζονται σε αύξηση τιμών, φερρυπίν, ή αύξηση ενοικίων. Και μέσα σε 2 χρόνια έχουν χαθεί αυτά που έχεις κάνει. Ένα δεύτερο είναι ότι χρειάζεσαι να έχεις δίπλα στο εμπορευματικό κομμάτι ένα κομμάτι στεγαστικού αποθέματος το οποίο να μην λειτουργεί με καθαρά εμπορευματικό χαρακτήρα και να επηρεάζει το εμπορευματικό κομμάτι. Κοινωνική κατοικία. Αυτό, κοινωνική κατοικία. Είτε δημόσια, είτε συνεταιριστική, είτε μη κερδοσκοπική με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε
κατοικία όπου η επένδυση δεν βασίζεται στην ζήτηση και προσφορά, αλλά σε ένα περιθώριο κέρδους με βάση το κόστος παραγωγής. Στην Αυστρία το κάνουν αυτό το πράγμα και έχουν μειώσει πολύ τις τιμές. Ένα δεύτερο ή τρίτο είναι το ότι πρέπει να έχεις αυτό το διπλανό κομμάτι στην αγορά, πρέπει να έχει κάποιο ειδικό βάρος. Δεν μπορείς να με 1.000 σπίτια, ας πούμε, ή με 20.000 στην Ισπανία να επηρεάσεις την αγορά. Χρειάζεσαι ουσιαστική επένδυση αυτό. Μετά χρειάζεται να μην είσαι προσανατολισμένος στα καθημάς μόνο στην ιδιοκατοίκηση. Οι δικές μας πολιτικές ήταν πάντα προς την ιδιοκατοίκηση. Χρειάζεται να βλέπεις όλο το φάσμα. Επίσης χρειάζεται στη δικιά μας πραγματικότητα να αντιμετωπίζεις και τα πολύ οξυμένα προβλήματα, όπως των ενοικιαστών τώρα ή των κόκκινων δανείων. Αυτά, αν κακοφορμήσουν ακόμα χειρότερα, το πρόβλημα θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο. Και τέλος, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να βλέπεις σε ποια πραγματικότητα βρίσκεσαι. Βρισκόμαστε σε μία χώρα στην οποία δεν υπάρχει απόθεμα δημόσιας κατοικίας το οποίο μπορείς να παίξεις. Άρα πρέπει να δεις τι πόρους έχεις. Καινές κατοικίες, μεγάλο θέμα, αλλά υπάρχει περιθώριο να το δεις. Επίσης, μικροϊδιοκτησία. Εκεί πρέπει, και εκεί είναι και η μεσαία τάξη, σε μεγάλο βαθμό. Και πρέπει να δεις πώς θα χειριστείς αυτό το πράγμα, πώς θα προσφέρεις μία προοπτική επένδυσης σε αυτούς τους ανθρώπους, που θα είναι ασφαλής, με λελογισμένο κέρδος, ώστε να μπορούν να προσφέρουν ένα απόθεμα το οποίο να χρησιμοποιήσεις για να ισορροπήσεις τις πιεστικές τάσεις στην αγορά. Όλα αυτά χρειάζονται και επενδύσεις, ειδικά το τελευταίο κομμάτι. Αναφέρεται τη λέξη πόροι. Όταν ακούμε πόρους, το μυαλό μας πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι μία πάσα για να πάμε στην Βασιλική Πουλά. Έχω κάνει τρεις απόπειρες μέχρι τώρα να υιοθετήσουμε τον πληθυντικό στο πάνελ αυτό. Έχουν αγνοηθεί και από τους τρεις. Οπότε ας τα αφήσουμε αυτή την προσπάθεια. Βασιλική, πες μας και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα πάνω στα θέματα στέγασης στα κράτη-μέλη. Ποιες είναι όμως οι πολιτικές που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η δικιά μας χώρα για να περιορίσει το πρόβλημα? Όπως πολύ σωστά είπες, δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα αρμοδιότητα σε θέματα στεγαστικά. Επειδή θεωρείται ότι το στεγαστικό άπτεται πάρα πολύ του εθνικού χαρακτήρα των κρατών μελών, όπως είναι και το φορολογικό ή όπως είναι το ασφαλιστικό. Ωστόσο, έμεσα έχει βρει τρόπους για να ρυθμίζει το στεγαστικό, το οποίο για μένα αποδεικνύει ότι και η στεγαστική κρίση δεν έχει αμυγώς στεγαστικές λύσεις, αλλά συχνά πρέπει να πάμε σε πιο δομικά στοιχεία, όπως στην ενδυνάμωση των ανθρώπων που απαρτίζουν τη στεγαστική αγορά, αλλά και στο οικιστικό απόθεμα αυτό επερσέ. Με τρεις τρόπους, ως επιτοπλίστων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βάλει το δικό της λιθαράκι στη στεγαστική κρίση, αν και έμεσα. Πρώτα, με τη ρύθμιση του Airbnb και της ευρεχιχρόνιας μίσθωσης εν γέννη. Αν και λοιπόν δεν έχει αρμοδιότητα στο στεγαστικό, έχει μεγάλο ρόλο να παίξει στις υπηρεσίες, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στον ανταγωνισμό. Και με δύο τρόπους ως τώρα έχει παίξει και διαδραματίσει ρόλο. Πρώτον, έχει νομιμοποιήσει στο υψηλότερο δυνατό δικαστικό επίπεδο ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν ρυθμίσεις και φορολογικού χαρακτήρα, αλλά και ασφάλειας και στάνταρτς υγιεινής στα Airbnb. Οπότε, αυτό ενώ μπορεί να φαίνεται το μίνιμουμ δυνατό και κάτι πάρα πολύ απλό, ωστόσο αντικρούει το πιο βασικό επιχείρημα του Airbnb και όσων κάνουν lobby υπέρ μιας άκρατης λειτουργίας τους στην αγορά, ότι δεν μπορούμε να πάμε με μια απόλυτα laissez-faire, ας πούμε, λογική, και ότι όταν χρειάζεται πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις. Και δεύτερον, τώρα
έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται μία πρόταση για μία κοινή πλατφόρμα υποβολής και ανταλλαγής δεδομένων για το Airbnb, ώστε να μην υπάρχουν 27 διαφορετικοί τρόποι στα 27 κράτη-μέλη υποβολής των data. Πάλι αυτό μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά στη στεγαστική πολιτική μια πολύ μεγάλη πρόκληση είναι το θέμα της διαφάνειας των δεδομένων και χωρίς δεδομένα δεν μπορούμε να πάμε και να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα ώστε να δράσουμε. Άρα λοιπόν το ένα είναι το Airbnb και η ρύθμισή του. Δεύτερον, πέρα από νομοθεσία και νομολογία, με χρήματα βοηθάει στην ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών. Στην Ελλάδα αυτό το πράγμα το έχουμε... Το εξοικονόμω, έτσι, το πρόγραμμα. Ναι, στην Ελλάδα είναι ένα πολύ εμβληματικό πρόγραμμα του RRP, της τάξης του 1,2 δις. Και αυτό έχει ένα διτό ρόλο. Πρώτον, μεγαλώνει την πίτα των σπιτιών που είναι βιώσιμα, αφού αυξάνει το οικιστικό απόθεμα που μπορεί να έχει πρόσβαση ένας άνθρωπος, αφού στην Ελλάδα, με μια απογραφή του 2001, νομίζω, το 30% των σπιτιών ήταν άδεια, ήταν κενά, οπότε τώρα δίνεται κίνητρο στον ιδιοκτήτη να πάει και να το ανακαινήσει και να το αναβαθμίσει, άρα και πιο πολλά σπίτια στην αγορά. Και επίσης, όταν μιλάμε για στεγαστική κρίση, μιλάμε και για το κομμάτι όχι μόνο της δυσκολίας του να πληρώσεις το ενίκιο ή τη δόση του δανείου, αλλά και της ενεργειακής φτώχειας του να πληρώσεις το λογαριασμό της θέρμανσης, του ηλεκτρικού. Άρα, λοιπόν, φτιάχνοντας πιο ανθεκτικά ενεργειακά σπίτια, βοηθά στο νοικοκυριό να ανταπεξέλθει και σε αυτό το έξοδο. Βέβαια, πάλι δεν είναι όλα ανθυρά, αφού προφανώς πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν για το πρόγραμμα, να διαθέσουν ένα αρχικό κεφάλαιο, να μπορούν να αντιληφθούν ότι ένα στιγμιαίο, ας πούμε, μια επένδυση θα αποδώσει βραχυπρόθεσμα στο λογαριασμό τους. Και βέβαια είναι και το κομμάτι του να μην μεταπολιθεί το ενεργειακά αναβαθμισμένο διαμέρισμα σε ένα ξενοπενδυτή και να χαθεί από την εγχώρια στεγαστική αγορά. Και ο τρίτος τρόπος που έρχεται και ρυθμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων και της ατζέντας της δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προσβάσιμη και στην ισότιμη πρόσβαση στη στέγαση. Οπότε, ναι, μεν η στέγαση είναι ένα οικουμενικό αγαθό, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια κοινωνική προτεραιοποίηση και έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες. Ως προς αυτό, θα ήθελα να μας πείτε μια διευκρίνηση, γιατί έχει ακουστεί πριν, ας πούμε, ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι νέοι ή τα νέα ζευγάρια περισσότερο. Αλλά δεν είναι εξίσου σοβαρό σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ακριβώς. Για παράδειγμα, η στεγαστική κρίση έχει μια πολύ έντονη έμφυλη διάσταση. Όταν υπάρχει μια μισθολογική ανισότητα αντρών-γυναικών, αυτό άμεσα μεταφράζεται και στο ότι μια γυναίκα πολύ πιο δύσκολα θα μπορεί να ανταπεξέλθει στο ενίκιό της. Και επίσης έχει φανεί και αποδεδομένο ότι δίνουν και δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό από το εισόδημά τους οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει μια γυναίκα να αντιμετωπίσει και τα στερεότυπα του ιδιοκτήτη ενδεχομένως πηγαίνοντας μόνη της να νοικιάσει ένα σπίτι, για παράδειγμα, της οικονομικής αδυναμίας και της ανεξαρτησίας. Οπότε ακόμα πιο ευάλωτες στη στεγαστική, ας πούμε, οικονομία. Και τρίτον, υπάρχει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας που με τη στεγαστική ευαλωτότητα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Και βέβαια είναι και πολύ πιο δύσκολο να φύγει κάποιος από ένα σπίτι, όταν είναι στεγαστικά επισφαλής. Αυτές οι ανισότητες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στο σχεδιασμό των λύσεων. Και για να κλείσουμε με τις λύσεις, θα ήθελα να πάμε στον κύριο Τριανταφυλόπουλο και τον Νίκο. Και να συζητήσουμε λίγο και για το τεχνικό, το πρακτικό κομμάτι της υλοποίησης λύσεων. Ακούστηκαν πολλές ιδέες, πρακτικές από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, πάρα πολύ ρεαλιστικές, μου ακούγονται εμένα τουλάχιστον. Σε βαθμό που σε κάποιες περιπτώσεις αναρωτιέμαι γιατί δεν γίνονται όλα αυτά ήδη. Πάρτε τα τελευταία 6,5 λεπτά, 7 λεπτά, να μας πείτε, να μας εξηγήσετε, να μας φέρετε στη γη και να μας εξηγήσετε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Καλώ. Να μιλάω στον Ενικό ή στον πληθυντικό. Ενικό, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μένω έκπληκτος με τη σύμπτωση απόψεών μου με τους προλαλήσαντες και με την διάγνωση του προβλήματος. Άρα, εγώ θα προχωρήσω κάτι. Θα δώσω την έμφαση σε κάτι άλλο, το οποίο είναι συμπληρωματικό, όπως είπα το προηγούμενο, στο τι είδος πολιτικές θα πρέπει να κάνουμε.
Δηλαδή, έχουμε τις οριζόντιες πολιτικές, δηλαδή επιδόματα, χαμηλό το καδάνιο για παράδειγμα, που όπως είπανε, πολλές από αυτές δεν είναι βιώσιμες. Δεν μπορούν να διαρκέσουν πολύ, είτε αυτοαναιρούνται, γίνονται πολύ λιγότερο αποτελεσματικές μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η στεγαστική πολιτική, το πρόβλημα της στέγασης, συνδέεται άμεσα και με το θέμα της ενέργειας, του κόστους της ενέργειας. Όλα αυτά τα στατιστικά δεδομένα, τα οποία γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της στέγασης, λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο, τα νούμερα δηλαδή αυτά που λέμε, και το 50%, το 47% που είπε από την έρευνά του ο Γαβρίλ, αντιμετωπίζουν πρόβλημα όχι μόνο σε ό,τι αφορά το ενίκιο, αλλά και την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι το πρόβλημα της στέγασης δεν αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα, αφορά συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα που κατοικούν σε συγκεκριμένες περιοχές και άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, κατά τη γνώμη μου, όχι τουλάχιστον σε πρώτη φάση, όχι με οριζόντια μέτρα ή μόνο με οριζόντια μέτρα, αλλά και με εστιασμένα. Και τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι εστιασμένα και χωρικά. Ας πάρουμε δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Το παράδειγμα της Αθήνας, μια μεγάλη μητρόπολη με πολλές διαφορετικές περιοχές που αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα. Καταρχήν, το κέντρο της Αθήνας. Έχουμε, το γνωρίζουμε όλοι, ένα τεράστιο αριθμό κενών, εγκαταλελειμμένων κτίριων, τα περισσότερα εκ των οποίων στο πολύ κέντρο της Αθήνας είναι κτίρια γραφείων. Που είναι εγκαταλελειμμένα, είναι απαξιωμένα. Με την αλλαγή του μοντέλου της εργασίας και την υιοθέτηση της τηλεεργασίας, τα κτίρια αυτά δεν έχουν μέλλον στην αγορά, στην αγορά γραφείων. Βλέπουμε ότι και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, όπως στο Άμστερνταμ, όπως στο Παρίσι, ήδη εφαρμόζονται πολιτικές από τους ιδιοκτήτες αυτών των κτίριων για τη μετατροπή τους σε κατοικίες. Έχουν πολύ μικρότερη ζήτηση σε ό,τι αφορά τα γραφεία. Άρα, ενδεχομένως, αυτό θα είναι μία λύση που δεν είναι εστιασμένη τοπικά. Άλλο παράδειγμα, έχουμε τις περιοχές και της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, τα προάστια, που εκεί εντοπίζεται, εστιάζεται και το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Είναι υποβαθμισμένες περιοχές αυτές. Μήπως θα έπρεπε πια να προχωρήσουμε σε πολιτικές, σε προτεραιοποίηση των πολιτικών που θα έχουν και μια χωρική διάσταση? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δηλαδή, να εφαρμόσουμε πλέον πολιτικές που θα έχουν χωρική διάσταση και αυτό μας παραπέμπει ευθέως, κατά τη γνώμη μου, στο θέμα των αστικών αναπλάσεων. Δηλαδή, θα πρέπει να παρέμβει σε αυτές τις περιοχές και να δημιουργήσεις τις συνθήκες εκείνες, ώστε να ενεργοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας για να επενδύσει με τη βοήθεια του κράτους. Θα πρέπει δηλαδή να επενδύσει το κράτος με συγκεκριμένα σχέδια και οικονομικά προγράμματα, ώστε οι περιοχές αυτές να γίνουν ελκυστικές για τον ιδιωτικό τομέα. Θα μας λύνει αυτό το πρόβλημα? Όχι, γιατί θέλουμε προσιτή και κοινωνική κατοικία και όχι με όρους αγοράς. Εάν προχωρήσουμε με τη λογική των αστικών αναπλάσεων, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να υιοθετηθούν, όπως ανέφερε ο Ηλίας το παράδειγμα της Αυστρίας και της Γαλλίας, όπου το 20% των κατοικιών στις περιοχές αστικές αναπλάσεις προορίζονται και τα δημιουργεί ο ιδιώτης. Αυτά προορίζονται για κοινωνική κατοικία. Άρα γίνεται το project της αστικής ανάπλασης. Ένα project αστικής ανάπλασης. Το 20% πάει για κοινωνική κατοικία. Ακριβώς. Πώς θα γίνει αυτό? Και με τη βοήθεια του κράτους, έτσι ώστε να είναι βιώσιμα τα project αυτές της αστικής ανάπλασης. Καταρχήν, πρέπει να έχουμε, για να δημιουργηθεί, για να κινηθεί η αγορά, θα χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις στο χώρο, στο δημόσιο χώρο. Αυτά μπορεί να τα ενισχύσει
Πρέπει μάλλον να ενισχύσει το κράτος και υπάρχουν τεράστιοι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους οποίους δυστυχώς μέχρι τώρα τους ξοδεύουμε σε μικρά έργα χωρίς σημασία. Ενώ άλλες χώρες αξιοποιούν τους ευρωπαϊκούς πόρους. Ακριβώς. Όλο και περισσότερο σε αστικές αναπλάσεις. Και από την άλλη, έχουμε τα τεράστια κονδύλια για την αντιμετώπιση του θέματος της ενεργειακής μετάβασης και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, τύπου το εξοικονομώ. Όλα αυτά θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να είναι τουλάχιστον σε πρώτη φάση εστιασμένα στις περιοχές, κυρίως όπου κατοικούν τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, είτε σε περιοχές, όπως για παράδειγμα το κέντρο της Αθήνας, για να φέρουμε την κατοικία, αυτό παράδειγμα το κέντρο της Αθήνας, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες πόλεις, και κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να εστιάσουμε, να έχουμε πολιτικές εστιασμένες και χωρικά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό? Τα χρήματα υπάρχουν, τα κονδύλια διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν το θεσμικό πλαίσιο και τις τεχνικές γνώσεις. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε και κάποια θεσμικά πλαίσια και χρειαζόμαστε πραγματική ενεργοποίηση της πολιτείας και πραγματική, όχι μόνο πολιτική κατοικίας, αλλά χρειαζόμαστε και αστική πολιτική. Περιγράψτε μας τα θεσμικά πλαίσια που χρειαζόμαστε και μας λείπουν στα επόμενα 15 λεπτά. Αστική πολιτική. Τι θέλουμε για τις πόλεις? Πώς παρεμβαίνουμε στις πόλεις? Δεν έχουμε αστική πολιτική. Ποτέ δεν είχαμε, θεωρώ, στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια, αστική πολιτική που να περιλαμβάνει, ασχολείται με οικονομικά θέματα, κοινωνικά θέματα, περιβαλλοντικά θέματα, και βεβαίως δεν έχουμε ούτε καν φορέα που να είναι σε θέση να διαχειριστεί, να αναπτύξει και να διαχειριστεί αστικές πολιτικές. Και ο φορέας που είχαμε, όπως αναφέραμε στην αρχή, δεν ήταν αυτό, αλλά έκανε ένα μέρος του θέματος. Ακόμα και αυτός καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες στεγχωρήθηκαν. Με αυτό το μήνυμα, λοιπόν, και εν ώψη προεδρικής περίοδου... Συγγνώμη, μια στιγμή, κάτι άλλο, και δεν έχουμε και πολεοδομική πολιτική. Και δεν έχουμε και χρόνο. Δηλαδή, δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο που να λειτουργεί για τις αστικές αναπλάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει εδώ από το 2019 δεν πρέπει να παρεμβαίνει σημειακά σε οριζόντιες ιδιοκτησίες ή σε κτίρια, αλλά σε ομάδες κτιρίων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και άλλα αποτελέσματα. Πώς θα παρέμβουμε στα κτίρια πολυιδιοκτησίας? Εμείς, σαν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εδώ και 10 χρόνια έχουμε προτείνει λύσεις, οι οποίες βέβαια δεν έχουν εισακουστεί και δεν έχουν περάσει ρυθμίσει στο θεσμικό πλαίσιο. Πάντως, αυτή είναι, νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου, αναφέρθηκαν τόσα θέματα εδώ, που εάν η πολιτεία αξιοποιήσει, νομίζω, αυτές τις ιδέες, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε αστική πολιτική. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, λύσεις υπάρχουν. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε αυτές τις λύσεις όσο ευρύτερα μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ελπίζουμε να βγήκατε σοφότεροι από αυτή τη συζήτηση.